Βέβαια, η σημερινή μέρα είναι μια δύσκολη μέρα, όχι μόνο λόγω καιρικών συνθήκων, αλλά για το γεγονός ότι συμπληρώνονται 14 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Και όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 14 χρόνων βλέπουμε να συνεχίζεται και να κλιμακώνεται η επίθεση ενάντια στη ζωή και στα δικαιώματα του λαού και της νέας γενιάς. Μια επίθεση η οποία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Και βεβαίως για να αποτρέψουν τις λαϊκές αντιδράσεις, όλες οι κυβερνήσεις επιστρατεύουν σταθερά τη βία, τον αυταρχισμό, την κρατική καταστολή, την αστυνομική αυθαιρεσία. Και από αυτή την άποψη, τα γεγονότα αυτά δεν είναι τυχαία γεγονότα, αλλά αποτελούν μέρος του συστήματος, αποτελούν μέρος ενός κράτου που έχει στην προμετωπίδα του, του αστικού κράτους, τον αυταρχισμό και την καταστολή των πολλών για την υπεράσπιση των συμφερόντων των λίγων. Και αυτό ακριβώς είναι το σύστημα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και της καπιταλιστικής αδικίας. Για να φτάσουμε χθες, να υπάρχει ένα ακόμη θύμα, να χαροπαλεύει επί της ουσίας ένας 16χρονος Ρωμά. Το έγκλημά του δεν πλήρωσε 20 ευρώ βενζίνη. Τόσο δηλαδή τιμολογείται η ζωή ενός 16χρονου με 20 ευρώ για να υπάρχει εμψυχρό δολοφονία. Και δεν είναι λαϊκισμός. Και δεν είναι λαϊκισμός αυτό το πράγμα. Γιατί είναι επαναλαμβανόμενα γεγονότα. Πριν ένα χρόνο 18χρονος ήταν, ο οποίος δολοφονήθηκε πάλι εμψυχρό μέσα στο αυτοκίνητό του. Και από αυτή την άποψη το ζήτημα δεν είναι να μην υπάρχει καμία άνοχη στην κρατική βία και καμία συγκάλυψη του εγκλήματος. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Γιατί τα εγκλήματα επαναλαμβάνονται. Αλήθεια, θα παίζεται για πολύ καιρό το μπαλάκι ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους δήμους για το ποιος έχει ευθύνη της προστασίας των σχολείων, της λειτουργίας των σχολείων. Με το θύμα τον 11χρονο μαθητή να γίνονται εργασίες εν ώρα λειτουργίας του σχολείου, χωρίς μέτρα ασφάλειας, χωρίς μέτρα προστασίας στις αίρες. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα που λέμε ότι η ανθρώπινη ζωή έτσι είναι υποβαθμισμένη μπροστά στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και μπροστά στην προσπάθεια του αστικού κράτους να θωρακίσει την εξουσία μέσα από τον αυταρχισμό και την καταστολή. Είναι η κυβέρνηση και σήμερα διαστόματος και του Υπουργού Οικονομικών. Ανέφερε για την επιτυχία στο χθεσινό Eurogroup και μάλιστα επανέλαβε και ο κύριος Μητσοτάκης. Με βάση, λέει, της εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής, πετύχαμε να απομειώσουμε το κρατικό χρέος κατά 6 δις, δηλαδή κατά 1,6%. Αλλά αυτή η απομείωση του κρατικού χρέους έγινε δωρεάν. Έγινε τζαμπά, χωρίς να δώσουμε κάτι κι εμείς. Βεβαίως και δώσαμε. Αλήθεια, τι δώσαμε, το περιγράφει με εύγλωτο τρόπο, για παράδειγμα, το σημερινό δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής. Τι λέει λοιπόν, ότι για να γίνει αυτό το κούρεμα, αυτή η απομείωση των 6 δις, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε. Πρώτον, να επιταχύνει τη διαδικασία διευκόλυνση των μεταρρυθμίσεων για να διευκολυνθούν οι επενδύσεις και άρα τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, αυτά τα οποία θα χρηματοδοτήσει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Άρα λοιπόν να θωρακιστεί ακόμη περισσότερο τα επιχειρηματικά συμφέροντα για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα χρήματα αυτά. Δεύτερον, ταυτόχρονα ζητάει να προχωρήσει την κωδικοποίηση αυτής της αντεργατικής νομοθεσίας, την οποία όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν βάλει τη σφραγίδα τους για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων με φτηνούς εργαζόμενους. Και τρίτο στοιχείο αυτών των νέων δεσμεύσεων της κυβέρνησης, να υπάρχει αποτελεσματική λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων, προς όφελος δηλαδή των funds που έχουν αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στη χώρα μας, και να προχωρήσουμε γρήγορα στην εκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσα από την επιτάχυνση επί της ουσίας των πληστηριασμών. Να, με τη δώρα από τη μια μεριά
κίνητρα ακόμη μεγαλύτερα για τους επιχειρηματικούς ομίλους και από την άλλη τη μεριά επιτάξει τον πληστηριασμό, επίθεση στα δικαιώματα της εργατικής τάξης. Και από αυτή την άποψη, μπορεί η κυβέρνηση να καμώνεται ότι έχει έναν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά περίπου 6% για το 2022 και έναν μικρότερο το 2023. Όμως, βασικό κριτήριο της πορείας της οικονομίας και των επιπτώσεων είναι ακριβώς ο δείκτης του ιδιωτικού χρέους. Δηλαδή το τι χρωστούνε τα λαϊκά νοικοκυριά, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι ελευθεροεπαγγελματίες, οι έμποροι, οι βιοτέχνες, οι βιοπαλαιστές αγρότες κτηνοτρόφοι, οι βιοπαλαιστές ψαράδες, στις τράπεζες, στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Και αυτό το χρέος συνεχώς διευρύνεται, που σημαίνει τι? Ότι υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο η θέση της λαϊκής οικογένειας. Την ίδια ώρα που εκτινάσονται τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, την ίδια ώρα που αυξάνεται το ΑΕΠ. Και βεβαίως ισχυρό εργαλείο για την επιδείνωση της θέσης είναι βεβαίως και η ακρίβεια, είτε ενεργειακή είτε των υπόλοιπων απαραίτητων αγαθών για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Και δεν είναι αυτή η εικόνα αποτέλεσμα των πολιτικών που εξάσκησαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, η συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας? Βεβαίως. Γιατί? Γιατί τσακίσατε τους μισθούς και τις συντάξεις των εργαζομένων με τους μνημονιακούς σας νόμους, στο όνομα της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Καταργήσατε 13η και 14η σύνταξη, αλλά και μισθό στο δημόσιο τομέα. Πάνω από 40% ήταν η απώλεια των μισθωτών και των συνταξιούχων όλα αυτά τα χρόνια των λεγόμενων μνημονιακών κυβερνήσεων, και που παρά την τυπική λήξη των μνημονίων συνεχίζονται να τα υπομένουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Και δεν φτάνει μόνο ότι τσακίσατε μισθούς και συντάξεις, δεν φτάνει ότι χτυπήσατε αλίπητα τα δικαιώματα στις συλλογικές συμβάσεις, στα ωράρια εργασίας. Ταυτόχρονα τι κάνατε? Τεράστια φοροεπιδρομή. Νέοι νόμοι, νέοι φόροι σε βάρος της λαϊκής οικογένειας, σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Όλες οι κυβερνήσεις το βάλανε νέους φόρους. Τη στιγμή που μειώσατε συντάξεις, τη στιγμή που μειώνατε μισθούς, ταυτόχρονα αυξάνετε τη φορολογία. Κάνετε μια τεράστια εισφοροεπιδρομή στους αυταπασχολούμενους, στους επαγγελματίες, με τον νόμο Κατρούγκαλο, ο ΣΥΡΙΖΑ, το κερασάκι στην τούρτα. Και μετά μιλάτε ότι αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τα δάνειά του, δεν μπορεί να πληρώσει την εφορία. Και σας φαίνεται, μα πώς να πληρώσει, όταν το γονατίσατε κυριολεκτικά με τις πολιτικές σας? Και από αυτή την άποψη, αυτή η αδυναμία είναι αδυναμία γιατί δεν έχει, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει ο κόσμος στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν μπορεί να πληρώσει για τις τράπεζες. Αλλά δεν είναι το ίδιο για αυτούς που χρωστάνε τα πολλά και είναι οι λίγοι. Αυτοί δεν πληρώνουν στις εφορίες, δεν πληρώνουν στα ασφαλιστικά ταμεία, δεν πληρώνουν στις τράπεζες, γιατί μεταφέρουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Γιατί επενδύουν σε ακίνητη περιουσία και τις μεταφέρουν στις offshore. Γιατί τα μεταβιβάζουν στους φορολογικούς παραδείσους. Και από αυτή την άποψη, ποιο θα κάνετε πληστηριασμό? Σε αυτό που χρωστάει τα λίγα, που δεν μπορεί να κρύψει τα όποια ελάχιστα περιουσιακά στοιχεία έχει. Ενώ αντίθετα για αυτούς που χρωστάνε τα πολλά, κανένα απολύτως μέτρο. Γιατί δεν μπορείτε δήθεν να βρείτε το τι περιουσιακό στοιχείο του αναλογεί. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι θα κλιμακωθεί η επίθεση. Με βάση τους πληστηριασμούς απέναντι στα λαϊκά στρώματα, πόσοι χρωστάνε ως 5.000 ευρώ στην εφορία? Το 85% αυτό που χρωστάει. Και το συνολικό της χρέωσης πόσο είναι? Μόλις το 2,5%. Αυτό το 2,5% θα πάτε να κυνηγήσετε. Και το υπόλοιπο 97% που χρωστάει, το 15% το αφήσει ουσιαστικά στο απειρόβλητο. Το ίδιο είναι και με τα ασφαλιστικά ταμεία. Ποιους κουρεύετε τα χρέη στις τράπεζες? Όλες οι κυβερνήσεις. Ποιανών χρέη στις τράπεζες κόκκινα δάνεια κουρέψα? Των επιχειρηματικών ομίλων. Του Μαρινόπουλου τα χρέη ποιος τα κούρεψε κατά 70% τα κόκκινα δάνεια στην τράπεζα για να μπορέσει να τον εξαγοράσει ως κλαβενίτης? Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος διαμόρφωσε αυτό το άθλιο νομοθετικό πλαίσιο? Έβαλαν το χέρι τους όλες οι κυβερνήσεις και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, μεταφορά των κόκκινων δανείων στα funds. Και αναρωτιέται τώρα
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ πόσο ποσοστόνει στα χέρια του Φάνη. Στο 90% των κόκκινων δανείων είναι. Ποιος τους το επέτρεψε, η δικιά σου νομοθεσία το επέτρεψε. Και μάλιστα όχι μόνο να μεταφέρονται κόκκινα δάνεια, αλλά και πράσινα δάνεια τους δώσετε το δικαίωμα. Και τώρα διαμαρτύρεστε. Ποιος έκανε το ιδιώνυμο, ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το κάνει το ιδιώνυμο, για να προστατεύσει τη λαϊκή οικογένεια. Μα το λέει η συγκριτική σας έκθεση γιατί το κάνατε. Για λόγους ανωτέρω εθνικού συμφέροντος. Να προστατευτούν οι τράπεζες. Ορίστε. Θέλετε να σας το διαβάσω. Η ανωτέρω νομική νομοθετική ρύθμιση υπαγορεύεται από λόγους υπέρτερους δημοσιονομικού και δημόσιου συμφέροντος που αποσκοπούν αφενός στη στήριξη και την προστασία της εθνικής οικονομίας μέσω της ακόλυτης διενέργειας των πληστηριασμών ως μέσου ενίσχυσης της ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και τις τράπεζες νομοθετήσατε όταν είσαι στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι για το λαό όπως τώρα λέτε. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γι' αυτό η πρόταση του ΚΚΕ, την οποία την απορρίπτουν όλα τα άλλα κόμματα, είναι πολύ συγκεκριμένη. Μιλάει ότι πρέπει να πληρώσουν οι τράπεζες και το αστικό κράτος, οι μεγαλομέτωχοι των τραπεζών, να κουρευτούν τα χρέη προς τις τράπεζες, προς τα ασφαλιστικά ταμεία και στις τράπεζες. Και στην εφορία εσείς τι λέτε, δόσεις, σε διαρκή ομοιρία να βρίσκονται, να πληρώνουν και να ξαναπληρώνουν και τελειωμό να μην έχουν τα χρέη τους. Είτε είναι το σύστημα το σημερινό, είτε το σύστημα Οδυσσέας που λέει το Μέρα 25. Να μεταφερθούν τα κόκκινα δάνεια σε μια εταιρεία δημόσια διαχείριση για να παραγούν οι τράπεζες από τα κόκκινα χρέη, χωρίς να βάλουν δεκάρα τσακιστή. Και ποιος θα τα πληρώνει, ο λαός, ως φορολογούμενος, αυτά τα κόκκινα δάνεια. Και βεβαίως, στο νομοσχέδιο αυτό, για το νομοσχέδιο αυτό και στη συζήτηση που αναπτύχθηκαν, επί της ουσίας τι παρατηρήσαμε, ότι στα πόδια και στα συμφέροντα των εφοπλιστών σφάζονται παλικάρια. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Κυριολεκτικά. Δηλαδή αυτός ο πληστηριασμός, ποιος καλύτερα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εξοπλισμών, με αφήνει άναυο. Σηκώνω ψηλά τα χέρια. Τι λέει η κυβέρνηση, ότι με αυτά που φέρνουμε τώρα τα μέτρα, θωρακίζουμε την ανταγωνιστικότητα του εφοπλιστικού κεφαλαίου για να χτίσει νέα καράβια. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, σταθήκαμε βράχος ακίνητος στην απέτηση του Σόιμπλε να φορολογηθεί το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Με υπουργό και τον κύριο Βαρουφάκη, να μην ξεχνιόμαστε. Ήταν υπουργός οικονομικών τότε. Τέτοια πίεση ασκείται να φορολογηθεί ο λαός, να φορολογηθούν οι συνταξιούχοι, αλλά οι εφοπλιστές να μην φορολογηθούν. Μπράβο, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνατε σοβαρή αντιπολίτευση για τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Πολύ σωστή αντιπολίτευση. Και έρχεται και ο αρμόδιος τομέαρχης του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και λέει τι. Δεν είναι ανταγωνιστική, λέει, η σημαία μας για να προσελκύσουμε και άλλα καράβια στη σημαία. Τι σημαίνει ανταγωνιστική σημαία, να κάνουμε όλα τα χατήρια των εφοπλιστών. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και δεν είναι τυχαίο ότι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αρνηθήκατε την πρόταση του ΚΚΕ κατά τη διάρκεια της συνταγματικής αναθεώρησης να καταργηθούν οι συνταγματικά προστατευόμενες φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές. Το αρνηθήκατε ή όχι, βεβαίως. Στο απειρόβλητο το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Και έρχεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και κάνει κριτική στην κυβέρνηση γιατί λέει φέρνεται το 5% στα μερίσματα. Αλήθεια. Στα τέλη Γενάρη του 22, ποια κόμματα ψηφίσανε τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης ανάμεσα στην Ελληνική Δημοκρατία και στη Δημοκρατία της Σιγκαπούρης? Να σας το θυμίσω. Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συγκριθεί πάλι την κυρία Ελευθεριάδου. Τι προέβλεπε εκεί, 5% φορολογία για τα μερίσματα του εφοπλιστικού κεφαλαίου που δραστηριοποιούνται στη Σιγκαπούρη στη χώρα μας. Για την αποφυγή της. Τότε το Γενάρη το ψηφίσατε το 5%. Τώρα που είναι προεκλογική περίοδο λέτε όχι. Να μην το ψηφίσουμε λόγω προεκλογικής περίοδου. Για να χαϊδέψουμε τα αυτιά και καλά. Και το αποτέλεσμα τι είναι? Να βάζετε θελοντική εισφορά 60 εκατομμύρια στους εφοπλιστές. Αλήθεια. Πώς είναι το σύνολο των φορολογικών εσόδων? 54, 56 δισεκατομμύρια, 57.
Δηλαδή τι τους λέτε να εισφέρουν κάθε χρόνο οι ταλέποροι εφοπλιστές? Το 1/1000 του συνόλου των φορολογικών εσόδων. Πω, καταστραφήκανε. Δηλαδή δεν θα μπορέσουν το 23 οι εφοπλιστές να κάνουν 234 παραγγελίες ναυπηγήσεων νέων πλοίων που κάνανε το 22 μέχρι τώρα και δεν έχει λήξει ακόμη. 234 νέα πλοία παρήγγειλαν. Αγόρασαν για 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια 196 μεταχειρισμένα πλοία μέχρι τώρα, μέσα στο 22. Και το αποτέλεσμα αυτό ποιο ήτανε? Η χωρητικότητα του ελληνόχτητου στόλου από το 2014 εν μέσω μνημονίων να αυξηθεί κατά 45,8%. Για τόσους ταλέπορους μιλάμε. Την ίδια στιγμή που έχει μειωθεί το εισόδημα των εργαζόμενων κατά 45% και των συνταξιούχων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών σας μέχρι τώρα. Και βεβαίως έρχεται ο κύριος Βερνίκος, ο οποίος είναι ο Νίκος Βερνίκος, πρόεδρος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ελλάδα των Εφοπλιστών, και λέει τι λέει, το ρώτησε η γαλλική εφημερίδα Λιμπερασιόν για το εμπάργκο που θα ισχύσει για το ρώσικο πετρέλαιο. Και τι είπε ο κύριος Βερνίκος στη δήλωσή του στην Λιμπερασιόν? Ο κύριος Βερνίκος μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι το εμπάργκο στη θαλάσσια μεταφορά του ρώσικου πετρελαίου θα έχει θετικό αποτέλεσμα. Εμείς οι εφοπλιστές θα γίνουμε πλουσιότεροι. Τα κόστη μεταφοράς που βρίσκονται ήδη στα ύψη θα ανέβουν ακόμη πιο γρήγορα. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχα με την πολιτική σας και τα αποτελέσματα τα οποία έχετε. Και για να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, με όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί ακριβώς φαίνεται τεράστια αντίφαση στο πώς συμπεριφέρονται στο μεγάλο κεφάλαιο και στους επιχειρηματικούς ομίλους η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η τροπολογία για τη Λάρκο. Η αλλεπάλληλη τροπολογία για τη Λάρκο. Με το άρθρο 4 της τροπολογίας δίνεται παράταση 30 ημερών στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ μέχρι να ολοκληρωθεί η εκποίησή της. Επίσης, δίνεται έως και 100.000 σε συγγενείς εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους. Ποσό το οποίο είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με ανάλογες περιπτώσεις και τις αποζημίωσεις που έπαιρναν στο παρελθόν οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας στη ΛΑΡΚΟ. Και την ίδια στιγμή ενώ κάνετε αυτά, τι προσπαθείτε? Να χαρίσετε περιουσιακά στοιχεία και μεταλλεύματα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ στους επιχειρηματίες οι οποίοι θα αναλάβουν τη ΛΑΡΚΟ. Από τη μια μεριά χαρίζουμε δισεκατομμύρια στους επιχειρηματίες που θα αναλάβουν τη ΛΑΡΚΟ και από την άλλη πετάμε ουσιαστικά σε στημένες λεμονόκουπες τους εργαζόμενους στη ΛΑΡΚΟ τόσα χρόνια, οι οποίοι με το αίμα τους και τον υδρότα τους έχτισαν το συγκεκριμένο με νεκρούς αλλά και σακάτιδες, τους πετάμε στο δρόμο με αυτή την πολιτική. Αλλά υπάρχουν και ορισμένα ερωτήματα, κύριε Υπουργέ. Αλήθεια, για όλους αυτούς οι οποίοι δεν χάσαν τη ζωή τους αλλά σακατεύτηκαν, θα τους δώσετε κάποια αποζημίωση? Δεν περιλαμβάνεται τίποτα στην τροπολογία. Αυτοί που είναι σακάτιδες και δεν μπορούν να εργαστούν επειδή δεν πέθαναν, δεν θα πάρουν τίποτα? Γιατί δεν προβλέπετε για αυτούς τίποτα? Γιατί, για παράδειγμα, δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη για τους εργαζόμενους οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν το διορισμό της ειδικής διαχείρισης και δεν πήραν καμία απολύτως αποζημίωση? Δεν έχουν πάρει δεκάρα τσακιστή, αυτοί θα πάρουν κάτι? Θα τους δώσει και σε αυτούς αποζημίωση επειδή συνταξιοδοτήθηκαν 3 μήνες νωρίτερα? Για αυτούς δεν υπάρχει τίποτα? Γιατί αυτή η διακριτικότητα σε βάρος των εργαζόμενων στη ΛΑΡΚΟ? Και βεβαίως, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ως συνέχεια όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, ήταν και είναι υπεύθυνη για τη διαχρονική απαξίωση της ΛΑΡΚΟ. Και τα αποτελέσματα της αυτά. Έχετε φέρει πλειάδες τροπολογιών για τη ΛΑΡΚΟ μέχρι σήμερα, χωρίς να διασφαλίσει τη συνέχεια ενιαίας της λειτουργίας της. Χωρίς να διασφαλίσει τον εξυγχρονισμό της, την ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Για όλα αυτά
Φωνή βόντος εν διερήμο. Βέβαια, ως ΚΚΕ καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση νόμου. Καταθέσαμε συγκεκριμένη τροπολογία που την απορρίψατε. Τι λέει αυτή η τροπολογία την οποία καταθέτει και σήμερα την κατάθεση του ΚΚΕ. Ξανά για ακόμη μια φορά υποστηρίζει την ενιαία λειτουργία της ΛΑΡΚΟ, τον εξυγχρονισμό και την εξασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων συνολικά των εργαζόμενων, οι οποίοι δουλεύουν στη ΛΑΡΚΟ. Αλλά εσείς κινείστε στην αντίθετη κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά σας ρωτάμε και πάλι. Ρώτησε και η συγκεκριά μας, η Διαμάντου Ιμανολάκου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, για την τροπολογία την οποία βάζετε. Αν έχετε πραγματική διάθεση, έστω κάποια από τα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους στη ΛΑΡΚΟ να τα αντιμετωπίσετε και να διορθώσετε. Παράδειγμα, ζήτημα 1. Οι συμβάσεις των εργαζόμενων γιατί να μετατραπούν σε αόριστου χρόνου και να ισχύουν μέχρι τη μετάβαση της επιχείρησης, αφού θέλετε να τη μεταβάσετε, αλλά και την επαναλειτουργία της, χωρίς απώλεια δικαιωμάτων. Ολοκληρώστε όμως. Δεύτερο ερώτημα. Ολοκληρώνουμε τα δύο ερωτήματα ακόμη, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ όσο πολύ. Όσο μπορείτε πιο μαζεμένα. Έχετε υπερβεί κάθε έννοια χρόνου. Θα τελειώσω ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Δεύτερον, θα πάρετε μέτρα να ανεβάσετε το ποσό για τους συγγενείς των θυμάτων στη ΛΑΡΚΟ, να πολλαπλασιαστεί αυτό το ευτελές νούμερο και ταυτόχρονα να προβλεφθεί και να συμπεριλάβει και αυτούς που είχαν εργατικά ατυχήματα και δεν πέθαναν, αλλά σε κατεύτηκαν. Και τρίτον, να δοθεί έκτακτη ενίσχυση στους εργαζόμενους εν ώψη των γιορτών στη ΛΑΡΚΟ που τους έχετε όλα τα προηγούμενα χρόνια τσακίσει τα δικαιώματά τους. Με βάση αυτά, κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει, όπως είπε και η συγκεκριά του, η Διαμάντου Ιμανολάκου, το σημερινό νομοσχέδιο ως προκλητικό νομοσχέδιο που εξυπηρετεί και στηρίζει τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων και θυσιάζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου.